Αλλά να μια καλή ευκαιρία τώρα. Πω. Κοιτάξτε, αυτή η γεύση που είναι, έχει μέσα μία οξύτητα το κέικ. Η κρέμα που μπαίνει μέσα και είναι εξαιρετική. Δες εδώ κατά κόκκινο για να ερωτευτείς είναι αυτό το γλυκό. Βέβαια, εγώ έχω κάνει μερικές παρεμβάσεις βέβαια δικές μου σε αυτό το γλυκό. Όπως έλεγε πριν και ο φίλος μας ο Κρήτωνας, ρε βέβαια τα πορεία θυμνώ. Λοιπόν, μίλα, δεκταρία. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα φτιάχνουμε ένα γλυκάκι και τη τρέλα που θα ερωτευτείτε, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα για του Αγίου Βαλεντίνου. Σας προτείνουμε. Όλα καλά είναι κοντά σας. Λίγο κι εγώ. Όλα καλά. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Είσαι φοβερή όμως, είδες τι ωραία που κάλυψες τον χρόνο. Εντάξει. Είσαι φανταστική, τρέμετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας για να δείτε πόσο να εύκολα και απλά θα κάνουμε αυτό το γλυκό. Λοιπόν, για το παντεσπάνι θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια βούτυρο, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 3 αυγά, 180 ml γάλα, 3 κουταλιές κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 10 γραμμάρια κακάο, 3 βανίλιες, μία πρέζα αλάτι, ένα κουταλάκι baking powder, ένα κουταλάκι σόδα και 2 κουταλιές λευκό ξύδι. Λοιπόν, τώρα που έρχεται και ο Άγιος... Α, έχεις και την κρέμα, ναι. Και την κρέμα, πες, πες. Λοιπόν, 350 γραμμάρια τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 60 ml κρέμα γάλακτος, 150 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και 2 βανίλιες. Τώρα που έρχεται ο Άγιος Βαλεντίνος. Δεν είναι κακό να δείξετε την αγάπη σας με αυτόν τον γλυκό και όμορφο τρόπο. Είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό και παραδοσιακό γλυκό για τη γιορτή της αγάπης στο Red Velvet. Και επειδή έτσι μας αρέσει εμάς και εδώ στα σούπερ μάρκετ κριτικός να δείχνουμε την αγάπη μας, γιατί αυτό είναι ένας τρόπος ζωής. Να λοιπόν μια καλή ευκαιρία να το κάνετε στο σύντροφό σας ή στη σύντροφό σας. Στη σύντροφό σας, γιατί και οι άντρες μπορούν να κάνουν αυτό το γλυκό. Θέλω να δείτε πόσο εύκολο και απλό είναι. Δηλαδή. Νομίζετε ότι το βλέπετε έτσι ωραίο και λαχταριστό και λέτε Παναγία μου πόσο δύσκολο θα είναι για να το φτιάξεις. Κι όμως είναι πανεύκολο. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ τη ζάχαρη με το βούτυρο, θα τα χτυπήσουμε πολύ καλά και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα αυγουλάκια. Λοιπόν, θα βάλουμε όπως είπαμε 3 αυγά. Λοιπόν, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ πέρα έχω χρησιμοποιήσει σε αυτήν εδώ το παντεσπάνι, έχω χρησιμοποιήσει όπως σας έδωσε και στην κάρτα με τα υλικά, χρώμα ζαχαροπλαστικής. Όμως, θέλω να δείτε αυτό το παντεσπάνι που έχω κάνει, που είναι με μπατζάρι. Και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να πάρετε τα έτοιμα τα μπατζάρια που θα βρείτε συσκευασμένα στα σούπερ μάρκετ κριτικός, θα τα πολτοποιήσετε και θα χρησιμοποιήσετε 280 γραμμάρια πολτοποιημένο μπατζάρι και 100 ml γάλα. Μπορείτε και να τα βρείτε. Χωρίς να βάλετε χρώμα ζαχαρού. Μπορείτε να τα βρείτε μαζί με πολλά άλλα λαχανικά και φρούτα μέσα στα σούπερ μάρκετ κριτικός, όπως επίσης και τα λαντικά σας, τα τυροκομικά σας, τα γαλακτοκομικά σας, αλλά και για τα γλυκά σας. Να ξέρετε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε τα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα επιλογή μου, όπου όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν από κρέμα τυριού για τα γλυκά σας και όχι μόνο για τα γλυκά σας, μέχρι και σοκολάτες σε πολλές και διάφορες γεύσεις ανάλογα με το γούστο σας. Και μαύρη και σοκολάτα γάλακτος και λευκή και με φουντούκια, τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Κρέμες γάλακτος, βούτυρο επίσης. Οτιδήποτε θελήσετε για μια συνταγή γλυκών, μπορείτε να τα βρείτε στα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας επιλογή μου. Βέβαια, και να σου πω κάτι, ότι συνεχώς βγάζουμε και καινούργια προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα που σίγουρα έχουν άριστη ποιότητα και συνδυάζονται με πολύ καλή τιμή. Και όχι μόνο λοιπόν, στα γλυκά, γιατί τώρα ξέρετε έχετε και νέους κωδικούς σε κρυθαλοκουλούρα, τυροπιτάκια και ροπιτάκια. Συνεχώς τα προϊόντα αναβαθμίζονται και βγάζουμε συνεχώς και καινούργια. Λοιπόν, εδώ μέσα στο γάλα έχω αναμίξει το χρώμα ζαχαροπλαστικής και θα αρχίσω να προσθέτω σταδιακά χρώμα και αλεύρι. Στο αλεύρι μέσα έχω βάλει το baking powder, το αλάτι, το κακάο και σε λίγο θα ανακατέψω τη σόδα με το ξύδι. Το ξύδι με τη σόδα είναι που θα βοηθήσουν να φουσκώσει το γλυκό μας. Λοιπόν, προσθέτουμε εδώ το γάλα, βάζουμε και το αλεύρι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, πάντως εγώ είναι το δοκίμασα. Είναι πεντανόστιμο αυτό το γλυκό και πολύ πολύ εύκολο. Λοιπόν, θα αφήσουμε εδώ να ανακατευτεί έτσι ωραία
θα μου έχετε δύο φόρμες για να ψήσουμε το κέικ. Διαφορετικά, εάν δεν έχετε δύο ίδιες φόρμες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μία, την οποία μετά που θα ψηθεί το κέικ, θα το κόψετε στη μέση, απλά. Λοιπόν, ένα λεπτό. Λοιπόν, εάν πιέζεστε χρονικά και δεν μπορείτε να πάτε σε ένα από τα καταστήματα σούπερ μάρκετ κριτικός, γιατί ούτως ή άλλως έχει και πάρα πολλά στη γειτονιά σας, θα βρείτε οπωσδήποτε. Κάντε τις αγορές σας online και να ξέρετε ότι μπορείτε να υποφεληθείτε και της φοβερής, ας πούμε, προσφοράς που τρέχει από 2 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Δευτέρου, όπου με αγορές σηματοδοτημένων προϊόντων 25 ευρώ και άνω με την κάρτα Club μπορείτε να κερδίσετε και επιπλέον 10% έκπτωση. Τονίζω ότι αυτό ισχύει μέχρι τις 15 Φλεβάρι και τονίζω ότι ισχύει μόνο για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά, όπου και εκεί όμως μπορείτε να εκμεταλλευτείτε καλή ώρα όπως αυτή την προσφορά, αλλά μέσα στο ηλεκτρονικό φυλάδιο του κριτικού να δείτε και άλλες ωραίες προσφορές ή τις συνταγές της νεκταρίας μας σε περίπτωση που δεν σας φτάνει ο χρόνος να τις παρακολουθήσετε τώρα. Βέβαια, θα βρείτε κάθε μήνα, όπως σας έχουμε πει, 12 καινούργιες συνταγές. Λοιπόν, έχουμε βάλει το παντεσπάνι να ψήνεται. Θα το βάλετε στους 150 έως 160 βαθμούς στον αέρα για περίπου 45 λεπτά. Και πάμε λοιπόν τώρα να φτιάξουμε την κρέμα. Εδώ έχω έτοιμα ψημένα παντεσπάνια για να το στήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε, δες εδώ έχουμε και πολύ ωραία τυρί. Η κρέμα επιλογή μου, το αλλά οποίο είναι εκπληκτικό. Η κρέμα που είναι πραγματικά φανταστική. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ δύο συσκευασίες. Είναι ακριβώς μετρημένες και είναι η αναλογία που σας έχω δώσει στην κάρτα. Λοιπόν, προχωράμε και θα μπορείς να μου δώσεις από εκεί την άχνη ζάχαρη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, όπως σας είπα, μπορείτε να βρείτε όλες τις συνταγές στο site, αν κάτι δεν προλαβαίνετε, μία λεπτομέρεια. Ωραία, βάζουμε μέσα και την άχνη ζάχαρη. Εδώ. Υπέροχο. Και θα αφήσουμε να χτυπηθεί πολύ καλά και αυτό εδώ πέρα το μείγμα. Θα προσθέσουμε εδώ τις βανίλιες μας, δύο βανίλιες είναι μια χαρά. Ξέρεις τι δεν έχουμε ποτέ πει εδώ, που τι? Το είδα εγώ τώρα που είχα πάει τις προάλλες να κάνω τα ψώνια μου. Και λέω αυτό γιατί δεν το έχουμε πει. Να το πούμε. Στα σούπερ μάρκετ κριτικός μπορείτε να βρείτε και πολύ ωραία προϊόντα. Φροντίδας τόσο δική σας, προσωπικής φροντίδας, αλλά και του σπιτιού σας. Επειδή εμείς εδώ συνήθως αφιερώνουμε χρόνο στην νεκταρία και κάνουμε ωραίες συνταγές, δεν μας είχε δοθεί ευκαιρία να το επικοινωνήσουμε αυτό. Λοιπόν, και είναι μια καλή ευκαιρία να το πούμε τώρα. Πάμε πολύ να... ωραία προϊόντα για την προσωπική σας φροντίδα και το σπίτι. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε εδώ να στήσουμε. Εδώ έχω το πρώτο παντεσπάνι. Σας έχω πει ότι έχουμε και πολύ ωραίες μαρμελάδες. Εγώ αυτό που έφτιαξα, κάτσε να πάρω ένα κουτάλι. Ωραία. Θα βάλουμε μαρμελάδα. Θα πλώσουμε λίγη μαρμελάδα πάνω στο παντεσπάνι μας έτσι για να πάρει ωραία γεύση. Έτσι, πολύ ωραία. Και τώρα θα πάρουμε την κρέμα, θα απλώσουμε τη μισή ποσότητα πάνω στο παντεσπάνι. Εδώ δες. Έλα. Κάνεις, έτσι. Εγώ. Έλα, πάρε εδώ. Να βάλεις και την κόρη σου να φτιάξει αυτό το γλυκό. Φτιάχνει, κόρη μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Μαγειρεύει πολύ, της αρέσει πάρα πολύ. Της αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, μπορείτε θα το κάνετε πιο ωραία τώρα. Όπως θέλετε τη, εδώ πέρα τη Red Velvet, να τη φτιάξετε όπως εσείς επιθυμείτε. Ήρθαμε να φάμε. Να φάτε. Να φάτε. Έλα να κόψουμε κομματάκι. Προλάβετε. Πάρα αυτό. Έλα, κάτσε να βάλουμε όλη εδώ την ποσότητα. Έλα, δώσ' μου αυτό. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο να δοκιμάσετε. Το καταλάβω, αν φύγεις τρία κομμάτια. Σταμάτα βρε και μας βλέπουν αυτοί που νομίζουν ότι κάνω δίαιτα. Δείτε εδώ τι ωραίο γλυκό που φτιάξαμε και σε πόσο λίγο χρόνο. Δηλαδή είναι πεντανόστιμο, γευστικό. Κοίτα και νόμιζα ότι είναι μπελαλίδικο. Για κέρασε εσύ Ανούλα μου. Και θα βγει έτσι όπως το βλέπετε, υπέροχο, στολισμένο, όμορφο. Βάλτε τη φαντασία σας, βάλτε από πάνω φραουλίτσες, βάλτε από πάνω ό,τι άλλο θέλετε και δείξτε έμπρακτα την αγάπη σας. Το να δείχνουμε την αγάπη μας είναι τρόπο ζωής. Και αυτόν τον τρόπο ζωής επιλέγουν και το σούπερ μάρκετ κριτικών. Σωστά. Αγάπη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, πολύ πιο όμορφο και χαλαρό από όλα τα προηγούμενα για να ξεκινήσουμε και πιο όμορφα και χαλαρά την εβδομάδα που μας έρχεται. Να πέρασετε όμορφα. Έρχεται η Δανάη μας αμέσως τώρα. Φιλάκια.